Γεια σε όλους, ονομάζομαι Μοσχέδης Θεμιστοκλής και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Art in Coach. Σε αυτό το κανάλι, όπως θα δείτε σήμερα, θα σας δείχνω πώς θα μπορέσετε να μετατρέψετε την ζωγραφική ούτως ώστε να μπορέσετε να την εκμεταλλευτείτε και να δουλέψετε και να βελτιώσετε τον εαυτό σας όσοι φυσικά επιθυμείτε να το κάνετε αυτό. Μέσα από αυτό το κανάλι θα σας δίνω πάντα συμβουλές για το πώς θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη ζωγραφική προς όφελός σας, γιατί γνωρίζετε ότι όταν εκφραζόμαστε μέσα από την τέχνη, μέσα από ένα σχέδιο, μπορούμε να αποτυπώσουμε τα συναισθήματά μας, τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε, να κάνουμε δηλαδή μία επεξεργασία του εσωτερικού μας κόσμου και να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν φυσικά σε ένα καλύτερο και ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Αν θες λοιπόν, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να σου δείξω τι ακριβώς θα συμβεί. Έχω λάβει λοιπόν την θέση μου. Και σήμερα το σχέδιο το οποίο θα κάνουμε είναι ένα σχέδιο το οποίο αφορά κυρίως την επεξεργασία των συναισθημάτων μας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα απλό κομμάτι χαρτί και να ζωγραφίσετε ένα ορθογώνιο. Εγώ για να μην το κάνω πάρα πολύ κλασικό το ορθογώνιο, θα κάνω σαν να είναι ένας ξεδιπλωμένος πάπυρος. Οπότε κάνω δύο κυματιστές παράλληλες γραμμές, τις ενώνω δεξιά και αριστερά και επάνω κάνω μία σπήρα την οποία κλείνω και επίσης την αντίστοιχη σπήρα από την κάτω μεριά και μετά την κλείνω. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να κάνετε είναι να χωρίσετε τον πάπυρο με δύο γραμμές σε τρία διαστήματα. Δεν έχει σημασία, πάντα συνηθίζω να το λέω, ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν θα αν ξέρετε να ζωγραφίζετε ή όχι. Σε αυτό δεν μας απασχολεί το εικαστικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο μας απασχολεί κυρίως είναι το να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να δούμε πώς αισθανόμαστε. Στο πρώτο λοιπόν κουτάκι θα ήθελα να γράψετε πάνω το γράμμα π που συμβολίζει το παρελθόν, στο μεσαίο το γραμματάκι επίσης π που συμβολίζει το παρόν και στο τελευταίο διάστημα με ένα μ το γραμματάκι που συμβολίζει το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να πάρετε ό,τι μπογιές έχετε στο σπίτι σας. Εδώ εγώ έχω και νερομπογιές και ξυλομπογιές, όπως βλέπετε, έχω μαρκαδόρους, έχω διάφορα υλικά. Είναι η αγαπημένη μου γωνιά εδώ που λατρεύω να κάθομαι, να ζωγραφίζω, να γεννώ ιδέες και να δημιουργώ. Οπότε πάρτε ό,τι χρώματα θέλετε, ακόμα και ένα μολυβάκι ή ένα απλό στυλό μπορεί να κάνει ωραιότητα τη δουλειά του, γιατί ο σκοπός είναι όχι το εικαστικό αποτέλεσμα, αλλά το πώς αισθανόμαστε και τα συναισθήματά μας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να θυμηθείτε, να κλείσετε τα μάτια σας και να θυμηθείτε το παρελθόν σας μέχρι την παρούσα στιγμή, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η παρούσα στιγμή. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνετε στο πρώτο τετραγωνάκι είναι να ζωγραφίσετε πώς πιστεύετε ότι ήταν το παρελθόν σας, αν το παρελθόν σας ήταν μία μικρή ζωγραφιά. Θα χρησιμοποιήσετε σκοτεινά χρώματα, θα χρησιμοποιήσετε φωτεινά χρώματα, μπορείτε να ζωγραφίσετε μία στιγμή από το παρελθόν σας η οποία σας έχει μείνει, μία ευχάριστη, μία δυσάρεστη. Σκεφτείτε λοιπόν το παρελθόν σας και προσπαθήστε να αποτυπώσετε με ό,τι χρώμα θέλετε και χωρίς να λογοκρίνετε τον εαυτό σας. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω να ζωγραφίζω. Δεν έχει σημασία το τι ακριβώς θα κάνω. Θα μπορούσα απλά να γεμίσω τις γραμμές, θα μπορούσα να κάνω διάφορα σχέδια και να δω τι θα βγει. Για παράδειγμα, εδώ τώρα μου έρχεται αυτό το σχέδιο να ζωγραφίσω ένα κόκορα ή μία κότα ή μία χήνα.
αυτό το αφηρημένο σχέδιο που έκανα. Οπότε τη βλέπετε εδώ, όσο έχει αρχίσει να φαίνεται το σχέδιο. Μπορείτε να αλλάξετε χρώματα. Ζωγραφίστε ό,τι σας βγαίνει αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτεστε το αποτέλεσμα και χωρίς να λογοκρίνετε τον εαυτό σας για το τι είναι αυτό το οποίο ζωγραφίζετε. Απλά αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να ζωγραφίσει. Εδώ όπως βλέπετε έχω τελειώσει και έχω αποτυπώσει το πώς είναι η δική μου αίσθηση για το παρελθόν μου. Δείτε απλά πώς αισθάνεστε με τη διαδικασία. Δείτε απλά πώς αισθάνεστε επίσης με το ίδιο το σχέδιο. Μην λογοκρίνετε τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, εγώ έβαλα δύο μαύρα κουτάκια εδώ, τα οποία μου θυμίζουν ότι υπήρχαν σκοτεινά στοιχεία στο παρελθόν μου, όπως επίσης και μαύρες κουκίδες εδώ. Εδώ ένα κίτρινο παράθυρο, ένα κίτρινο άνοιγμα, το οποίο είναι οι ευχάριστές μου στιγμές. Μία χήνα η οποία κοιτάζει προς τον ουρανό, κοιτάζει ψηλά. Ερμηνείες μπορείτε να δώσετε διάφορες, ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε να ζωγραφίσουμε το παρόν. Το παρόν μου, επειδή είναι μία περίοδος η οποία είναι αρκετά, θα έλεγα, φωτεινή, θέλω να χρησιμοποιήσω αρκετά φωτεινά χρώματα. Γιατί είναι τα χρώματα τα οποία αυτή τη στιγμή με εκφράζουν. Χρησιμοποιήσω και μία κόκκινη καρδιά, γιατί είναι μία περίοδος ιδιαίτερα που λαμβάνω και δίνω αγάπη στους συνανθρώπους μου. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τέτοια χρώματα, ανοιχτόχρωμα, γιατί αυτή είναι η αίσθηση από το παρόν. Δεν σκέφτομαι τι κάνω ιδιαίτερα. Ό,τι ιδέα μου έρθει και θέλω να την υλοποιήσω, απλά την αποτυπώνω στο χαρτί. Επίσης μου βγαίνει να γράψω τη λέξη αγάπη. Βλέπετε λοιπόν και το παρόν μου, πώς αισθάνομαι ότι είναι, πώς το βλέπω, τι αίσθηση έχω και πάμε να φτιάξουμε και το πώς φαντάζομαι το μέλλον μου. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, ακόμα και αν είναι μία εικόνα ή ακόμα και αν είναι ένα αφηρημένο σχέδιο.
αυτή τη στιγμή. Μου ήρθε να ζωγραφίσω κάτι σαν συντριβάνι. Οπότε θα βάλω νερό εδώ στη μέση. Θέλω το συντριβάνι να είναι φωτεινό, να έχει φωτεινά χρώματα, οπότε θα βάλω λίγο πορτοκαλάκι και το κίτρινο. Και έναν πίδακα νερού, χαρούμενο πίνακα, όχι πίνακα, πίδακα, ένα χαρούμενο πίδακα νερού να ξεπηδάει μέσα από το συντριβάνι. Θέλω να βάλω και λίγο λίγη, λίγο χόρτο, λίγο πράσινο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η διαδικασία, αν σας φαίνεται εύκολη ή αν σας φαίνεται δύσκολη. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φαίνεται η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θα σας βοηθάει πάρα πολύ να έρχεστε και να... Όταν νιώθετε ότι είστε κάπως χαμένοι, η άσκηση αυτή θα σας βοηθάει πάντα και όλες οι ασκήσεις οι οποίες θα σας δείχνω από εδώ και πέρα θα σας βοηθούν στο να κατανοείτε πώς αισθάνεστε και να σας δείχνουν πάντα το δρόμο να νιώθετε ανακούφιση. Και μου ήρθε να βάλω, έχω εδώ και μια ξυλμπουλιά, να βάλω και μερικά δέντρα εδώ. Ένα εδώ και ένα εδώ. Δεν χρειάζεται να ξέρετε να ζωγραφίζετε, γιατί πάρα πολλούς μαθητές που έχω μου λένε «Θέμη, δεν μπορώ να πιάσω μολύβι ή έχω να πιάσω μολύβι από το δημοτικό». Φανείτε γενναίοι και πιάστε μολυβάκια, πολύχρωμα, μαρκαδόρους και χαρτιά και θα δείτε ότι τα πράγματα με έναν μαγικό τρόπο, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα περνάει και στη ζωή σας. Θα μπορέσετε να κάνετε, αν θέλετε, και ένα αρχείο με τα έργα σας, όπου θα ανατρέχετε σε αυτά και θα μπορείτε να δείτε πώς ήταν η συναισθηματική σας κατάσταση ανάλογα με την περίοδο και ανάλογα με τα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν στη ζωή σας. Λοιπόν, οπότε σήμερα έχουμε 1 Δεκάτου του 2021. Θα γράψω και το όνομά μου, Θέμης. Παρελθόν. Θα δείξω λίγο στην άκρη τα μαλλίδια. Στο μαζέψω μέσα. Πάντα μου αρέσει να τακτοποιώ τα υλικά μου αμέσως μετά, μόλις τα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, παρελθόν λοιπόν, παρόν και μέλλον. Έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Νιώστε άνετα, αν θέλετε, να μου γράψετε στα σχόλια αν το κάνατε, αν σας φάνηκε εύκολη διαδικασία. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε share το βίντεο, like, να αφήσετε ένα σχόλιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε ούτως ώστε περισσότερους κόσμους να γνωρίσει το κανάλι, περισσότερος κόσμος να ασχοληθεί με την προσωπική ανάπτυξη και συγκεκριμένα με την προσωπική ανάπτυξη μέσα από την τέχνη, καθώς το κανάλι μου είναι ένα κανάλι το οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται στην Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και όμορφες δημιουργίες σε όλους.